Να ακούσετε το κομμάτι, παρακαλώ πολύ, που αφορά την ενέργεια. Διότι η συνάντηση Πούτιν-Scholz δεν είχε μόνο πότε θα μπει, αν θα μπει, δεν θα μπει, δεν μπαίνω κτλ. Είχε το ζουμί και γι' αυτό λίγα ακούσαμε. Πώ άλλωστε να ακούσει περισσότερα, όταν αυτό καίει στο τι γίνεται στη τσέπη και στο πορτοφόλι κάθε νοικοκυριού. Λοιπόν, για ακούστε εδώ. Λέει ο Πούτιν. Η Ρωσία εξυπηρετεί σήμερα περισσότερο από το 1 τρίτο των ενεργειακών αναγκών της Γερμανίας, τόσο σε πετρέλαιο 34%, όσο και σε φυσικό αέριο 35, ακόμη και 35,4%. Το 2021 η Γερμανία θα τροφοδοτείται με 50,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου. Θα πρέπει να επισημάνω ότι ακόμη και σε περίοδους υψηλών τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε και λήψεων εφοδιασμού στην Ευρώπη, εμείς, να τα ακούμε στην Ελλάδα, συνεχίσαμε να παρέχουμε καύσιμα στους Γερμανούς καταναλωτές με βάση τις τιμές που καθορίζονται από τις μακροχρόνιες συμβάσεις. Εμείς σώζουμε το πλανήτη εδώ, η Ελλάδα. Και έτσι έχουμε μπει στο χρηματιστήριο των ρήπων. Τώρα το διοξείδιο του άνθρακα αν είναι ρήπος είναι άλλο θέμα. Ε, όμως την ίδια ώρα ακούτε τι λέει για τους Γερμανούς καταναλωτές. Όπως γνωρίζετε η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας διενεργεί διαδικασίες πιστοποίησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 ο οποίος είναι τεχνικά έτοιμος για λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομή στην Ευρώπη, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ήπειρο και να συμβάλλει στην επίλυση πανευρωπαϊκών οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Έχω δηλώσει πολλέ φορέ ότι το έργο αυτό είναι καθαρά εμπορικό έργο και δεν υφίσταται πολιτική σκοπιμότητα ούτε υποκρύπτονται πολιτικά υπονοούμενα. Θα ήθελα επίση να σημειώσω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εφοδιάζουμε με φυσικό αέριο μέσω τη Ουκρανία ακόμη και μετά το 24, όταν θα λήξει η ισχύουσα σύμβαση για τη διακίνηση του αερίου μέσω αυτής της χώρας, φυσικά αν υπάρχει ζήτηση από τους Ευρωπαίους εισαγωγείς και είναι οικονομικά αποδοτικό και εφόσον το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου του ουκρανικού GTS βρίσκεται σε καλή κατάσταση από τεχνική άποψη. Όπως ήταν φυσικό, υπήρξε μια πολύ ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τις ρωσικές πρωτοβουλίες και τις προτάσεις προς τι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να εξασφαλίσουν στη Ρωσία μακροπρόθεσμες νομικά δεσμευτικές εγγύσεις ασφαλεία. Συζητήθηκαν επίση βασικά αιτήματα με τον κύριο Σόλτ με κυριότερα την αποτροπή περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προ Ανατολά, την αποχή από την ανάπτυξη επιθετικών οπλικών συστημάτων κοντά στα σύνορα τη Ρωσία και την επαναφορά των στρατιωτικών δυνάμεων και υποδομών τη Συμμαχία στην Ευρώπη στην περίοδο του 1997 όταν υπογράφτηκε η ιδρυτική πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσία. Η Ρωσία δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ και η Βορειοατλαντική Συμμαχία ερμηνεύουν τις βασικές αρχές της ισότιμης και αδιέρετης ασφάλειας στην Ευρώπη που κατοχυρώνονται σε πολλά πανευρωπαϊκά έγγραφα, δηλαδή απολύτως καταβούληση και προς όφελός τους. Η αρχή αυτή, υπενθυμίζω, περιλαμβάνει όχι μόνο διατάξει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερη επιλογή τη ασφάλεια του κάθε κράτου, το που μα είπε ο κ. Μίχα πριν από λίγο, και τη σύναψη οποιονδήποτε στρατιωτικών συμμαχιών, όπω δεν κουράζουν να επαναλαμβάνουν οι συνάδελφοί μα, αλλά και υποχρεώσει, όπω να μην ενισχύει κανεί τη δική του ασφάλεια σε βάρο τη ασφάλεια άλλων κρατών. Με τον τρόπο αυτό, το ΝΑΤΟ αναφέρεται στην πολιτική ανοιχτών θύρων. Γνωρίζουμε το άρθρο 10 τη συνθήκη. Έχω ήδη αναφερθεί σε αυτό τον ίδιο χώρο σε προηγούμενε συνεντεύξει τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των ομιλιών μου με του Ευρωπαίου εταίρου μα. Το άρθρο 10 δεν λέει κάτι τέτοιο. Μπορούν να μα το ζητήσουν να γράφετε στο άρθρο, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μόνο που υπάρχει στο σημείο αυτό. Αντιλαμβανόμαστε τι ενέργειε περιορισμού τη Ρωσία με στρατιωτικά μέσα ω μια ευθεία και άμεση απειλή για την εθνική μα ασφάλεια, την οποία αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν οι νομικέ συμφωνίε που βασίζονται στα σχέδια που έχουμε υποβάλει. Αλλά και πάλι, οι απαντήσει που λάβαμε από τι ΗΠΑ και τα μέλη του ΝΑΤΟ στι προτάσει μα σχετικά με την κατοχή τη ασφάλεια δεν ανταποκρίνονται κατά την άποψή μα στι τρει βασικέ απαιτήσει τη Ρωσία. Ωστόσο, όπω μου ανέφερε χθε ο Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα μα, οι απαντήσει περιείχαν μια σειρά από σκέψει που όχι μόνο δεν μα ενοχλεί να συζητήσουμε. Στην πραγματικότητα, τι είχαμε προσφέρει εμεί οι ίδιου εταίρου μα τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με ορισμένα οπλικά συστήματα, πυράβλου μεσαίου και μικρότερου ελληνικού και σχετικά με τη διαφάνεια στο στρατιωτικό τομέα. Αφού εξηγεί λοιπόν ότι δεν υπήρξε πρόοδο σε θεμελιώδη ζητήματα όπω η συνταγματική μεταρρύθμιση η αμνηστία, οι τοπικέ εκλογέ, οι νομικέ πτυχέ του ειδικού καθεστώ στο Ντομπά και στην Ανατολική Ουκρανία. Αναφερόμενο στι συμφωνίε 1 και 2 του Μίνσκ, παίρνει το λόγο ο Η επίσκεψή μου πραγματοποιείται εν μέσω κρίση, τη σοβαρότερη και πιο απειλητική κρίση στην Ευρώπη εδώ και, δι... Δε, και δεκαετίε. Η ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα και η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα απασχόλησαν πολύ τι συνομιλίε μα, καθώ και τα ερωτήματα σχετικά με τι εγγύσει ασφαλεία που διατύπωσε η Ρωσία. Εξέφρασα την άποψή μου για το θέμα τη ασφάλεια και για το πώ εμεί οι Ευρωπαίοι εταίροι μα βλέπουμε την κατάσταση και την εκλαμβάνουμε ω απειλή σχετικά με τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Από την άποψη αυτή, πρέπει να τονιστεί ότι μα ανησυχεί πολύ το γεγονό ότι 100.000 στρατιώτε είναι συγκεντρωμένοι στα Ουκρανικά σύνορα και δεν υπάρχει κανένα ορατό λόγο γι' αυτό. Επομένω, η αποκλιμάκωση είναι επιγόντω αναγκαία. Σε αυτή την τεταμένη κατάσταση είναι πολύ σημαντικό να μην ξεσπάσει πόλεμο. Ο πρόεδρο Πούτιν, λέει ο Γερμανό Καγκελάριο, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μα, αναφέρθηκε στι διαβουλεύσει του με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνα και μου μίλησε για αυτέ. Συμφωνώ ότι οι διπλωματικέ επιλογέ δεν έχουν εξαντληθεί. Θα πρέπει να εργαστούμε αποφασιστικά και θαραλέα για την ειρηνική επίλυση αυτή τη κρίση. Και πάω τώρα στο κομμάτι μέχρι εδώ, το ξέρετε, χοντρικά, αλλά ήθελα να σας το διαβάσω για να πάρετε μια εικόνα πώς γινόταν η συνέντευξη τύπου και όχι όπως μεταφέρθηκε στα περισσότερα μέσα της Δύσης. Πάμε τώρα στο ζουμί. Αυτό που δεν ακούστηκε πουθενά και επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ευχαριστώ τους φίλους που μας το μετέφεραν. Ποιε είναι οι δηλώσει για το ενεργειακό. Προσέξτε τώρα. Θα πρέπει να επισημάνω ότι ακόμη και σε περίοδους υψηλών τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί το αφήσαμε, και λήψων εφοδιασμού στην Ευρώπη, συνεχίσαμε να παρέχουμε καύσιμα στους Γερμανούς καταναλωτές με βάση τις τιμές που καθορίζονται τις μακροχρόνιες συμβάσεις. Όπω γνωρίζετε, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Ρωσία ενεργεί διαδικασίε πιστοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, ο οποίο είναι τεχνικά έτοιμο για λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομή στην Ευρώπη, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ήπειρο. Έχω δηλώσει πολλέ φορέ ότι το έργο αυτό είναι εμπορικό. Θα ήθελα επίση να σημειώσω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εφοδιάζουμε με φυσικό αέριο και μέσω τη Ουκρανία εφόσον οι προποθέσει τη καλή κατάσταση του αγωγού υφίστανται. Ερώτηση από το πρακτορείο Νόβοστη. Δεν μπορώ επίσης να μην ρωτήσω και τους δύο ηγέτες για την τύχη του North Stream. Ποιες είναι οι προοπτικές αυτού του σχεδίου δεδομένων των εντάσεων και των απειλών που συνδέονται με αυτόν. Και κύριε Πούτιν επιτρέψτε μου να σας κάνω και μία ακόμη ερώτηση. Ένας παλιός σας γνώριμος, ο κύριος Σρέντερ, ήταν ένας από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Gazprom. Μετά από αυτό υπάρχει μεγάλη κριτική εναντίον του στην Ευρώπη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Κοίτα να δει που στη Ρωσία τα ρωτάνε. Σχετικά με το Σρέντερ και το Nord Stream 2, λέει ο Πούτιν. Κοιτάξτε, το ανέφερε αυτό τον κύριο Σόλτ σήμερα. Στι αρχέ δεκαετία του 2000, καταλήξαμε σε συμφωνία με την Ουκρανία. Εκείνη την εποχή, η Ουκρανία διοικούταν από τον πρόεδρο Κούτσμα. Η γερμανική κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Σρέντερ και η Ρωσία από τον υπηρετούντα πρόεδρο. Συμφωνήσαμε και υπογράψαμε συμφωνία για τη δημιουργία μιας διεθνούς κοινοπραξίας στην οποία θα μετήχαν η Ρωσία, η Ουκρανία, η Γερμανία και ενδεχομένως άλλοι ευρωπαϊκοί εταίροι. Θα μπορούσε να συσταθεί μια κοινοπραξία για τη διαχείριση του GTS της Ουκρανίας όχι για να το αγοράσει, όχι για να το εξαγοράσει, όχι για να το αφήσει στην κατοχή του Ουκρανικού κράτους, αλλά για να το διαχειριστεί, να το μισθώσει και να το αναπτύξει περαιτέρω... Επενδύοντα απαραίτητα χρήματα και πόρου για τη συντήρηση του τεχνικού του εξοπλισμού και τη βελτίωσή του. Στη συνέχεια, η νέα Ουκρανική ηγεσία, εκπροσωπούμενη από τον κύριο Γιουσέγκο, απέρριψε τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την εξασφάλιση του εφοδιασμού τη Γερμανία και τη Ευρώπη γενικότερα, και ο κύριο Σρέντερ υποστήριξε τότε την κατασκευή του Nord 1. Σήμερα η Γερμανία προμηθεύεται 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσω αυτή τη οδού. Το αέριο αυτό προέρχεται από μακροχρόνιες συμβάσει, οι οποίες όπως ήδη ανέφερα, είναι 3, 4, 5 φορές και σε σχέση με την κορύβωση των τιμών στις άμεσες αγορές στην Ευρώπη, 7 φορές χαμηλότερες. Καταλάβατε, εμείς που παίζουμε, εμείς παίζουμε στο 7 ψηλότερε. Οι ξύπνοι πήραν σε σταθερές τιμές. 7 φορές χαμηλότερα, τώρα 5 φορές χαμηλότερα από ό,τι στο προηγούμενο επίπεδο. Ο Γερμανός καταναλωτής, τόσο η βιομηχανική όσο και οι οικιακοί καταναλωτές, τα νοικοκυριά, εφοδιάζονται με αέριο από τη Ρωσία πέντε φορές φθηνότερα. Εμείς χρηματιστήριο, ή για να είμαι και πιο προχώ, LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο, made in USA. Συνεχίζει ο Πούτιν. Ας ανοίξει ο γερμανός πολίτης το πορτοφόλι του, Μα, μας κάνει και υποδείξεις. Ας το κοιτάξει και σ' απαντήσει στο ερώτημα. Είναι έτοιμος να πληρώσει τρεις έως πέντε φορές περισσότερο για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το φυσικό αέριο, για τη θέρμανση. Όπως εμείς δηλαδή. Αν δεν θέλει να το κάνει, ας ευχαριστήσει τον κύριο Σρέντερ, διότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Όσον αφορά την παρουσία του στα διοικητικά όργανα της Gazprom, πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη ανησυχούν σήμερα για το αν θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται οι τακτικές παραδόσεις των ρωσικών ενεργειακών πόρων στην Ευρώπη γενικά και στη Γερμανία ειδικότερα. Νομίζω ότι αν αποφασιστεί ότι ο κύριο Σέντρε μπορεί να είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Gazprom, αυτό θα γίνει με σκοπό τον έλεγχο μεταξύ άλλων από έναν εξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίο υπό την αυτή έννοια είναι σίγουρα ένα άνθρωπο με ακαιρεότητα, τον οποίο σεβόμαστε και ο οποίο πάνω απ' όλα φυσικά έχει ω καθήκον να υπηρετεί τα συμφέροντα τη Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία ή οι Ευρωπαίοι θα έχουν κάποιον που θα μπορεί να επηρεάσει τι αποφάσει ω μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου και βεβαίω να ενημερώνεται αντικειμενικά απευθεία από την Κάσπρο. Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο καλό για τη συνεργασία μα. Αυτό θα ήταν κάτι που θα μα χαροποιούσε. Όσον αφορά το ερώτημα του κατά πόσον θα γίνει ή όχι, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να γίνουν εκλογέ στην Κάσπρο τον Ιούνιο. Εναπόκειται στην ίδια την εταιρεία και σε ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Σρέντερ. Όσον αφορά το Nord Stream 2 είναι έτοιμος για τη λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο. Το θέμα είναι μόνο να λάβει η Γερμανική Ρυθμιστική Αρχή την κατάλληλη απόφαση για την έναρξη του εφοδιασμού μέσω αυτής της οδού. Αυτό είναι όλο. Μήπως τώρα καταλάβαμε την ακατάσχετη φιλιαρία άσχετων πρωταγωνιστών και εδώ στην πατρίδα μας αυτά συζητούν οι ηγέτες. Ε, και την εποχή που εμείς λέμε το ρεύμα ρευματάκι και το τέλος αναπροσαρμογής γιατί δεν μας τα έχουν πει όλα οι ίδιοι που μας βάλαν για να μειώσουμε το αποτύπωμα στην Ευρώπη εμείς οι ίδιοι έχουν κανονίσει για τον απατό τους και καλά κάνουν αυτοί άρα τι με ρωτάτε πολύ για τα ενεργειακά και τι ρόλο παίζουν σε αυτή την κρίση ορίστε η απάντηση είναι εδώ 5 και 7 φορές περισσότερο πλήρωνε